Εκφράζοντας όλους σας, θέλω να στείλω πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα συμπαράστασης, αλληλεγγύης και αγάπης στα αδέρφια μας της Κύπρου που άλλη μια φορά δοκιμάζονται. Ο νους μας και η καρδιά μας είναι δίπλα τους. Όπως θέλω επίσης να εκφράσω τα θερμότερα συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στους φίλους, τους πολυπληθείς φίλους ενός μεγάλου αγωνιστή από την εποχή της ΟΝΕΔ, όταν πρωτοξεκινήσαμε μαζί, μέχρι σήμερα. Ενός αγωνιστή του οποίου η απώλεια πραγματικά μας οδηγεί στην ανάγκη να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν όρθιοι στο χαράκωμα με την ξυφολόγχη όταν χρειάστηκε, που στάθηκαν πάντοτε με τη συνείδηση καθαρή και που στάθηκαν γενναίοι όταν το ζήτησε η μοίρα τους και όταν το ζήτησε και η παράταξη. Μιλάω για τον Νίκο τον Πελεκάνο που χάσαμε τόσο πρόωρα. Φίλες και φίλοι, οι στιγμές είναι κρίσιμες και είναι ώρα η πολιτική να μιλήσει στο λαό με τρόπο σαφή, όχι με μισόλογα, με τρόπο ευθύ, όχι με περιφράσεις και με λόγο αλήθειας, όχι με μισές αλήθειες. Αυτό κάνω πάντα, αλλά τώρα χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα με το όνομά τους. Η λέξη χρεοκοπία απαγορεύεται στο λεξιλόγιο μας. Δεν τη θέλουμε, δεν τη χρησιμοποιούμε, δεν την επιτρέπουμε καν ως σκέψη. Η εκφορά της και μόνον μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Μπορεί να γίνει αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Δηλαδή κάτι που δεν θα έλθει γιατί είναι, τάχα αναπόφευκτο, αλλά επειδή πολλοί το μελετάνε μεγαλόφωνα. Η λέξη χρεοκοπία λοιπόν απαγορεύεται. Και αυτό ισχύει για όλες τις παραλλαγές της και ελεγχόμενη και επιλεκτική και περιορισμένη, ακόμα και στην αγγλική εκφορά του λόγου, το λεγόμενο selected default. Και ας μην ξεχνά ο κύριος Παπανδρέου πως κατηγορούσε μέχρι χθες όποιους χρησιμοποιούν τη λέξη χρεοκοπία ότι εξυπηρετούν όσους θέλουν να κερδίσουν από την κατάρρευση της χώρας. Τώρα που το λέει ο κύριος Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος του, τι έχει να μας πει ο κύριος Παπανδρέου? Άλλοι αυτή τη λέξη μπορούν να τη χρησιμοποιούν και να τη σκέπτονται. Εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αποτρέψουμε. Δεν προσπαθούμε να την εξοραίσουμε, να την εμφανίσουμε ως κάτι δήθεν όχι και τόσο κακό. Βεβαίως υπάρχουν διαβαθμίσεις στο κακό. Αλλά ένα μικρότερο κακό μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ένα πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δικαίως προειδοποιήσει ότι μια λεγόμενη επιλεκτική χρεοκοπία μιας χώρας, ακόμα και αν δεν θεωρηθεί αρχικά πιστωτικό γεγονός από τους οίκους αξιολόγησης, τελικά θα σταματήσει τη ροή ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας αυτής. Δηλαδή, οι τράπεζες της χώρας δεν θα μπορούν να δίνουν κρατικά ομόλογα που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους ως εγγυήσεις για να πάρουν δάνεια σε ρευστότητα. Και αν μειωθεί απότομα η ρευστότητα σε μια χώρα, τότε η ύφεση θα μεγαλώσει και αυτή απότομα, η οικονομική παράλυση θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και η υποτιθέμενη επιλεκτική χρεοκοπία θα πάψει να είναι επιλεκτική. Αυτό δεν ισχύει ασφαλώς για χώρες που έχουν δικό τους νόμισμα. Αλλά χώρες που μετέχουν σε νομισματική ένωση έχουν τελείως διαφορετικούς περιορισμούς ρευστότητας. Και εκεί ένα μικρό κακό μπορεί να οδηγήσει σύντομα σε ένα πολύ μεγαλύτερο. Και εκείνο που αυξάνει, φίλες και φίλοι, την αβεβαιότητα είναι ότι κάτι τέτοιο, επιλεκτική χρεοκοπία, δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα σε χώρα μέλους της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κριτήριο σύνεσης σε αυτά που λέμε όταν κορυφώνεται μια κρίση. Η σύνεση επιβάλλει να βλέπουμε το επόμενο βήμα ή τα επόμενα βήματα εκείνου που μας σερβίρουν. Και όχι να υιοθετούμε το μικρότερο κακό
που όμως επαναλαμβάνω είναι πολύ πιθανό να φέρει το μεγαλύτερο. Υπάρχει εκτός από το κριτήριο σύνεσης και το κριτήριο αποφασιστικότητας. Όταν κάποιοι εταίροι μας εμφανίζονται να παίζουν με την ιδέα μιας επιλεκτικής χρεοκοπίας, εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε? Οφείλουμε να τους πούμε ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χειρότερα και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και υπάρχει τέλος το κριτήριο της ρευστότητας. Οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τον ομαλό εφοδιασμό της ελληνικής οικονομίας με ρευστότητα, πρέπει να το απορρίπτουμε. Γιατί χωρίς ρευστότητα παραλύουν τα πάντα. Στο βαθμό λοιπόν που η λεγόμενη επιλεκτική χρεοκοπία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον ομαλό εφοδιασμό σε ρευστότητα, την απορρίπτουμε, δεν την εξοραίζουμε, ούτε την ωρεοποιούμε. Και κάτι ακόμα, μπορούμε να την αποφύγουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Τρισέ, εξήγησε πώς. Με έκδοση ευρωομολόγων ή με νέο δάνειο αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη. Άλλες ιδέες μπορούν να βοηθήσουν λίγο ή πολύ. Όπως η δυνατότητα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε απευθείας από τη δευτερογενή αγορά με χρηματοδότηση από τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης. Τα ευρωομόλογα τα έχω υποστηρίξει ήδη από πέρσι. Και τη δυνατότητα επαναγοράς το ίδιο. Αλλά η συμμετοχή ιδιωτών στο ρίσκο των κρατικών ομολόγων, που από πέρσι είχα δηλώσει ότι είναι λάθος, δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Γιατί έβαλε τους περιβόητους οίκους αξιολόγησης απευθείας στο παιχνίδι των αγορών και τα κρατικά ομόλογα στο παιχνίδι της διεθνούς κερδοσκοπίας. Και είναι οξύμορο από τη μία να συμφωνεί κανείς με τη συμμετοχή των ιδιωτών και από την άλλη να καταγγέλει τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Αυτό ακριβώς έκανε στην τελευταία του επιστολή στον κύριο Γιούνκερ, ο κύριος Παπανδρέου. Όπως είναι επίσης οξύμορο και αντιφατικό από τη μία πλευρά να θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή των ιδιωτών στο ρίσκο των κρατικών ομολόγων και από την άλλη να καταγγέλουμε τους οίκους αξιολόγησης και τα παιχνίδια τους. Και αυτό ακριβώς τώρα κάνουν ορισμένοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης. Μα οι ιδιώτες στους οίκους αξιολόγησης θα απευθυνθούν για να αγοράσουν πλέον κρατικά ομόλογα. Η έκδοση ευρωομολόγων είναι η μόνη υγιής λύση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ξεπερνά την κρίση, ενισχύει την Ένωση. Αποκαθιστά ευρύτατη εμπιστοσύνη ξανά. Άρα λύση υπάρχει και δεν κοστίζει. Απλά πρέπει να ξεπεριαστούν, να ξεπεράσει η Ευρώπη κάποιες επίμονες, ισχυρές, αιμονές. Να σας πω και κάτι ακόμα. Εκεί κάποια στιγμή θα οδηγηθούν τα πράγματα. Στην έκδοση ευρωομολόγων, η μεγάλη αγωνία μας είναι να υποφεληθεί από αυτό η Ελλάδα. Να μην γίνει αφότου στο μεταξύ. Θα έχουμε οδηγηθεί σε καταστροφικές συνέπειες. Πρωταρχική μας επιδίωξη η Ελλάδα είναι να υποφεληθεί πρώτη από τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις. Δηλαδή, είτε το πούμε ευρωομόλογο, είτε το πούμε αλλιώς, το ελληνικό χρέος να κερδίσει σοβαρή επιμήκυνση, μικρότερο επιτόκιο και στήριξη από τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις, ώστε το συνολικό χρέος και η δυναμική του να γίνουν βιώσιμα. Με μια ουσιώδη προϋπόθεση. Να αποδεχθεί τις τελικές ρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να εξακολουθεί δηλαδή η παροχή ρευστότητα στην Ελλάδα. Η λέξη που χωρίζει τη σωτηρία από την καταστροφή είναι η ρευστότητα. Πράγματι, το κυρίως πρόβλημα για μας στην απόφαση της Ευρώπης λέγεται ρευστότητα. Που να το καταλάβει ο καθένας είναι ο μεγάλος μοχλός της ανάκαμψης και ανάπτυξης η ρευστότητα. Και η ρευστότητα είναι ταυτισμένη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το αίμα της οικονομίας μας περνάει μέσα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του κυρίου Τρισέ. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Ο κύριος Τρισέ απειλεί ότι η ρευστότητα θα σταματήσει αν η Ευρώπη επιμείνει στο γερμανικό σχέδιο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους. Οι εσωτερικές διαιρέσεις, αυτές οι εσωτερικές αντιφάσεις, να τις πω καλύτερα, που χαρακτηρίζουν σήμερα την άλλοτε Ευρώπη της συνοχής, ασφαλώς προβληματίζουν και εμάς. Όπως προβληματίζουν και κάθε ένθερμο Ευρωπαίο. Όμως σήμερα για τους Έλληνες σημασία έχει να μην κλείσει η στρόφιγγα ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς την Ελλάδα. Και σε αυτό συνιστώ στην κυβέρνηση να δώσει όλο το χρόνο και όλη την προσοχή της. Και κάτι τελευταίο. Να αποφεύγουμε οτιδήποτε καλλιεργεί ανησυχίες στο κοινό. Αν όλα γίνουν σωστά, μπορεί να αποφευθούν τα χειρότερα.
ακόμα και αν άργησαν να πάρουν αποφάσεις, ακόμα και αν πήραν τις λάθος αποφάσεις, υπάρχουν περιθώρια να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτή είναι η αλήθεια για το ζήτημα του χρέους, της διαχείρισης του χρέους και της βιωσιμότητας του χρέους. Αλλά το χρέος είναι μόνο η μία πλευρά. Οι αντοχές της οικονομίας μας, η ικανότητά μας δηλαδή να μειώσουμε το έλλειμμα και να καλύψουμε τα ελλείμματά μας, είναι η άλλη πλευρά. Ολόκληρη αλήθεια λοιπόν είναι ότι ως τώρα βρισκόμασταν σε λάθος δρόμο. Σε εντελώς λάθος δρόμο. Και ας μας λέει κάθε λίγο και λιγάκι ο κύριος Παπανδρέου ότι δεν είχε άλλο δρόμο να διαλέξει. Είχατε και παραείχατε, κύριε Παπανδρέου, άλλο δρόμο. Όμως κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μας οδηγήσετε εδώ. Τότε που διασύρατε τη χώρα ως την πιο διαφθαρμένη στον κόσμο. Τότε που βαφτίζατε την ελληνική οικονομία ως τιτανικό. Τότε που σας έλεγα στη Βουλή να ξεκολλήσετε και εσείς αρνιόσασταν να πάρετε έγκαιρα τότε τα μέτρα. Αλλά και αργότερα. Κάθε τόσο η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου επέβαλε μια λάθος πολιτική επικαλούμενη έναν ανοιχτό εκβιασμό κάθε φορά. Πέρσι μας έλεγαν ότι αν δεν στηριχθεί το μνημόνιο θα κρεοκοπήσει η χώρα. Ψηφίστηκε το μνημόνιο, εφαρμόστηκε το μνημόνιο, αλλά η χώρα δεν σώθηκε όπως μας έλεγαν. Ήρθε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Το χρέος διωγγώθηκε. Το έλλειμμα φέτος μεγαλώνει παρά τα μέτρα που επιβλήθηκαν. Παρά τις θυσίες που υφίσταται κάθε μέρα ο ελληνικός λαός. Μας είπαν ότι το 2011 θα βγαίναμε σε αγορές να δανειστούμε κανονικά. Τώρα παραδέχονται ότι ούτε το 2015 θα καταφέρουμε να βγούμε σε αγορές. Φέτος όταν άρχισαν να διαπιστώνουν την αποτυχία του μνημονίου, μας έφεραν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ίδια δηλαδή λανθασμένη συνταγή που οδηγεί στην ίδια ακριβώς αποτυχία. Και πάλι για δεύτερη φορά όμως έθεσαν το δίλημα. Αν δεν ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο θα χρεοκοπήσει η χώρα. Και μόλις τώρα που ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο και η εφαρμοστική του νόμη άρχισαν να μας προετοιμάζουν για τη λεγόμενη επιλεκτική χρεοκοπία. Τι άλλο θέλει κανείς για να πιστεί ότι μας έχουν οδηγήσει η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου σε ένα απίστευτο αδιέξοδο. Ότι ό,τι προέβλεψαν ήταν λάθος. Και ότι κάθε τους καινούριο λάθος γινόταν χειρότερο από το προηγούμενο. Και ότι όλα τα λάθη τους μαζί έχουν οδηγήσει σε φτώχεια, σε απόγνωση και στη διάλυση της κοινωνικής μας συνοχής. Τι άλλο θέλει κανείς για να καταλάβει? Ότι όλη αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει αμέσως. Και να αλλάξει δραστικά. Όχι να αλλάξει μόνο σε ό,τι αφορά στους όρους δανεισμού, δηλαδή στη διάρκεια αποπληρωμής και στο επιτόκιο, να αλλάξει και εσωτερικά στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται και που πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη, όχι στη συρρήκνωση της οικονομίας. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει τι? Επανεκκίνηση, η κρίσιμη λέξη του δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, όχι άλλη ασφυξία. Ακόμα και αν ληφθούν τελικά οι καλύτερες αποφάσεις για την αποπληρωμή του χρέους, αν η Ελλάδα έχει στο μεταξύ παραλύσει, δεν θα μπορεί ούτε τέτοιους ευνοϊκότερους όρους να τους εξυπηρετήσει. Ακόμα και με μηδενικά επιτόκια να μας δανείσουν, που λέει ο λόγος. Αν η Ελλάδα έχει γίνει στο μεταξύ έρημος, πάλι δεν θα μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε. Πέρα λοιπόν από τα τρία κριτήρια πολιτικής που ανέφερα ήδη, το κριτήριο σύνεσης, της αποφασιστικότητας, το κριτήριο της ρευστότητας, υπάρχει ένα τέταρτο, το πιο σημαντικό απ' όλα, το κριτήριο της ανάκαμψης, της επανεκκίνησης. Χωρίς αυτό, όλα τα άλλα που συζητάμε δεν έχουν νόημα. Και δεν θα έχουν διάρκεια όποιες λύσεις και να υπάρχουν. Ακόμα και παλιές, καινούργιες, ακόμα και καλές λύσεις δεν θα γίνεται. Τίποτα. Πολλό μάλλον αν είναι μέτριες ή κακές. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε ένα κρίσιμο, ίσως το πιο κρίσιμο τα τελευταία χρόνια, μετέχμιο της πολιτικής ζωής της χώρας μας. Αληθινό ορόσημο. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώσαμε μια σειρά από πολιτικές μάχες και χωρίς σχεδόν καθόλου ενδιάμεση ανάπαυλα ετοιμαζόμαστε για ακόμα μεγαλύτερες πολιτικές μάχες από το Σεπτέμβρη. Επικαιροποιημένη πρόταση που καταθέσαμε αρχές Μαΐου, το Ζάπιο 2. Τι δείξαμε? Δείξαμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος να βγούμε από την κρίση. Επανεκκίνηση. Κάποια από αυτά που προτείναμε
τα αποδέχτηκαν ήδη. Κάποια από αυτά, τα περισσότερα, τα δέχτηκαν με στρεβλό τρόπο. Άλλα τα απέρριψαν. Κυρίως ό,τι αφορά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Τώρα επαναλαμβάνεται αυτό που είχαμε δει πέρσι, όταν απέρριψαν τις προτάσεις μας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου και ύστερα από αρκετό χαμένο χρόνο, από αρκετούς μήνες, το αποδέχτηκαν. Και τώρα προσπαθούν να το υλοποιήσουν με τον πιο στρεβλό και πάλι τρόπο. Έτσι κάνανε και τώρα. Απέρριψαν αρχικά τις προτάσεις μας για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, το θυμάστε. Μας είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει άμεσα, γιατί τάχα θα εκτόξευε το έλλειμμα. Και τώρα διαβάζουμε διαρροές στον τύπο ότι τελικά μπορεί και να αποδεχθούν κοινό φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις το 15% που είχαμε εμείς προτείνει. Και μείωση του ΦΠΑ. Και κάποιες άλλες αλλαγές για απλούστερο φορολογικό σύστημα. Δηλαδή ακριβώς εκείνα που είχαμε προτείνει. Και που μέχρι χθες πώς τα παρουσίαζαν, σαν τρέλες, σαν μαγικά του Χάρι Πότερ, σαν λαϊκισμούς του Σαμαρά. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα αποφασίσουν. Πολύ φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα κινηθούν αποσπασματικά, πολύ αργά, πολύ στρεβλά. Αυτά που εμείς τους έχουμε προτείνει όμως εξακολουθούν και ισχύουν. Θέλετε κλασικό παράδειγμα στρέβλωσης στον τρόπο που συζητάνε τα προβλήματα? Είναι πιο κάτω Θήμιος. Κλασικό παράδειγμα τα ταξί, όπου σε όλη την Ευρώπη ισχύει απελευθέρωση των μεταφορών με πληθυσμιακά κριτήρια, δηλαδή ένα ταξί ανά 1.000 κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν 4 ταξί ανά 1.000 κατοίκους. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην απελευθέρωση με αρχές και κανόνες που διασφαλίζουν αύξηση προσφοράς, υγιή ανταγωνισμό και αποτροπή όμως μονοπωλιακών καταστάσεων ή καρτέλ. Αν σε κλάδους που υπάρχει ήδη υπερπροσφορά, όπως είναι τα ταξί, τότε θα έχουμε άναρχη χορήγηση αδειών, θα επιδεινώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα επιβαρύνουμε το περιβάλλον και θα προκύψουν τελικά μονοπωλιακές καταστάσεις και καρτέλ σε βάρος του κοινού και σε βάρος των επαγγελματιών. Συμπέρασμα, αν σωστές μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν με λάθος τρόπο, οδηγούν σε λάθος αποτέλεσμα. Τους προειδοποιούμε ξανά. Όσα προτείναμε δεν θα δουλέψουν αν γίνουν μισά και αν δεν γίνουν σωστά. Αλλά η αλλαγή στάσης απέναντι στις προτάσεις μας αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση της πολιτικής μας. Όμως δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η πιο μεγάλη δικαίωση, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι δυστυχώς για τον τόπο, είναι η δικαίωση σε αυτά που είχαμε προβλέψει για τον φετινό προϋπολογισμό. Ακούστε μόνο αυτό το στοιχείο. Στο πρώτο εξάμηνο φέτος του 2011 είχανε πρόθεση και είχανε στόχο και η Τρόικα και η κυβέρνηση να ρίξουνε το έλλειμμα, γιατί όλη αυτή η φασαρία για το έλλειμμα γίνεται. Να το ρίξουνε κατά 4% το εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο το έλλειμμα δεν έπεσε κατά 4%. Ανέβηκε κατά 28%. Και ακούστε, αν δεν έκοβαν δραστικά τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή αν δεν σταματούσαν εκροές χρήματος που έπρεπε να δώσουν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για να ανασάνει η αγορά, το σταμάτησαν, το έκοψαν, αν δεν το είχαν κόψει και έκαναν αυτό που είχαν πει για τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, το έλλειμμα θα εκτοξευόταν στα 70%. Προβλέψεις είναι αυτές. Στόχοι είναι αυτοί, αν είναι δυνατόν. Από μείον 4 συν 70. Αυτό δεν είναι απλή αστοχία. Αυτό δεν είναι απλή αποτυχία. Αυτό είναι η πλήρης κατάρρευση της πολιτικής τους. Και τι εξυγίανση είναι αυτή? Επί ένα χρόνο να ανεβάζεις τους φόρους, να απογειώνονται οι τιμές, να πέφτουν τα εισοδήματα, να εκτοξεύεται ο ΦΠΑ, να συρρυκνώνεται η οικονομία, να κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις μια μετά την άλλη και παρόλα αυτά η θέση σου να χειροτερεύει. Τους είχαμε προειδοποιήσει ότι με αυτά τα μέτρα, αν δεν υπάρχει ανάκαμψη, δεν θα μειωθεί το έλλειμμα. Θα επιδεινωθεί η ύφεση, θα πολλαπλασιαστούν η ανεργία και τα λουκέτα. Και όπως αποδείχθηκε, είχαμε δίκιο. Γι' αυτό και είπα, δυστυχώς είχαμε δίκιο.
Αυτά βέβαια μέσα στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και αντίστοιχα φαινόμενα, να το πούμε, δικαίωσης και στο εξωτερικό. Πριν λίγες εβδομάδες, όπως ξέρετε, παραβρέθηκα στη Σύνοδο Κορφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί μας ασκήθηκαν πιέσεις να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Τους απάντησα ότι μέχρι τώρα η πολιτική αυτή έχει αποδειχθεί λάθος. Ότι το λάθος αυτό το έχω επισημάνει εγκαίρως. Ότι δεν μπορώ να δεχθώ τη συνέχιση ενός λάθους. Μια συνταγή που δεν δουλεύει. Δηλαδή νέες οριζόντιες περικοπές, νέες φορολογικές επιδρομές που δεν μειώνουν το έλλειμμα, απλά αυξάνουν το πρόβλημα, την ανεργία, τα λουκέτα, την ύφεση. Τους επεσήμανα ακόμα ότι τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς του 2011 επιβεβαιώνουν, συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική αυτή είναι πέρα για πέρα ασφαλμένη και ότι η συνέχισή της θα φέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Όταν κάποιοι επέμεναν ότι πρέπει να στηρίξουμε το λάθος, απάντησα ότι αν έχω άδικο, δεν πρόκειται να βλάψει η δική μας αντίρρηση την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής Παπανδρέου. Αν όμως αποδεχθεί ότι έχω δίκιο, τότε θα προκύψει ανάγκη μιας άλλης πολιτικής, μιας άλλης αξιόπιστης κυβέρνησης που θα μπορεί να την εφαρμόσει. Και αυτά τα δύο τα παρέχει πλήρως η Νέα Δημοκρατία. Και τα παρέχει η Νέα Δημοκρατία ακριβώς γιατί είχε και την προβλεπτικότητα και το θάρρος να διαφωνήσει με το μνημόνιο και με το μεσοπρόθεσμο. Και γι' αυτό ζητάει σήμερα τη δραστική τους αλλαγή. Πολύ σύντομα δικαιωθήκαμε και σε αυτό και στο εξωτερικό. Μετά από ένα κύμα που το γνωρίσατε απίστευτων δημοσιευμάτων σε ξένες εφημερίδες που διαστρέβλωναν τις θέσεις μας, ακολούθησε ένα δεύτερο κύμα δημοσιευμάτων που πολλές φορές αποκατέστησε την αλήθεια, προέβαλε τις θέσεις μας και σε αρκετές περιπτώσεις τις επικρότησε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα δημοσιεύματα αυτά εμφανίστηκαν τόσο από στήλες κεντροαριστερών, όσο και από στήλες κεντροδεξιών εφημερίδων και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η πολιτική μας για ενίσχυση της ανάκαμψης, ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της ελληνική οικονομία, βρίσκει υποστήριξη σήμερα έξω. Και η εφαρμοζόμενη πολιτική της συνεχούς ύφεσης αποδοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Και ακόμα, μας ζητούσαν να δείξουμε συνένεση στο σφάλμα, υπογραμμίζοντας την περίπτωση της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι στην Ιρλανδία δεν υπήρξε καμία συνένεση και στην Πορτογαλία υπήρξε συμφωνία στα βασικά μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων γιατί η χώρα εντάχθηκε στο μηχανισμό στήριξης την ώρα της προεκλογικής περίοδου. Τους είχα απαντήσει τότε ότι τα μνημόνια των δύο αυτών χωρών είναι πολύ διαφορετικά από τα δικά μας και ότι εμείς ουσιαστικά ζητάμε και μας το αρνούνται το συνδυασμό εκείνων που ήδη έχουν δεχτεί για το μνημόνιο της Ιρλανδίας, παράδειγμα χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, όσο και από το μνημόνιο της Πορτογαλίας, παράδειγμα προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων και προγράμματα ειδικά για τους νέους ανέργους που προβλέπονται εκεί. Και τους είπα, δώστε μας αυτό το συνδυασμό των δύο και υπογράφουμε με τα δύο χέρια. Τώρα όμως προέκυψε ένα καινούριο στοιχείο. Οι διεθνείς οίκοι υποβάθμισαν την Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμά της είχε διακομματική στήριξη. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρκεί η διακομματική στήριξη. Πρέπει να αλλάξει τι? Η κατεύθυνση της πολιτικής, το μείγμα της πολιτικής. Ρωτάω, αν εμείς είχαμε στηρίξει το λάθος, θα ήταν καλύτερα σήμερα τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας? Όταν μια πολιτική είναι λάθος, το ζήτημα είναι το αλλάξει έγκαιρα. Όχι να εξασφαλίσεις διακομματική στήριξη σε ό,τι δεν τραβάει, σε ό,τι δεν βγαίνει, σε ό,τι είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένο. Έτσι σήμερα οι θέσεις μας κερδίζουν έδαφος σταθερά και παντού. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί η ελληνική κρίση βρίσκεται πια στον πυρήνα της ευρύτερης κρίσης στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης. Και πια μια εναλλακτική πολιτική για να ξεπεραστεί το ολοφάνερο αδιέξοδο δεν είναι πια μόνο μια ελληνική εσωτερική υπόθεση. Αφορά τους πάντες. Αυτόν τον διαφορετικό δρόμο εξόδου από την κρίση, με ανάκαμψη, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, αλλά και με περισσότερη κοινοτική αλληλεγγύη, τον χαράξαμε στην Ελλάδα, τον προχωρήσαμε βήμα-βήμα, συγκρουστήκαμε και στο εσωτερικό και διεθνώς, αλλά τώρα έχει αρχίσει και αναγνωρίζεται παντού η πρότασή μας. Ό,τι κριτική κάναμε, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε ότι επαληθεύτηκε, συχνά νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε κι εμείς οι ίδιοι. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς για τον τόπο. Ό,τι προτείναμε στην αρχή το απέρριψαν
Ύστερα άρχισαν να το συζητούν, μετά δειλά-δειλά άρχισαν και να το υιοθετούν πολλές φορές. Ό,τι μας κατηγόρησαν ή μας ειρωνεύτηκαν γύρισε μπούμεραγκ σε βάρος τους. Όμως μισό συγγνώμη ακόμα να ψελίσουν, ούτε μισό συγγνώμη δεν πειράζει, αυτοί είναι Πασόκ, εμείς Πασόκ δεν είμαστε. Είμαστε η παράταξη του θάρρους, των αποφάσεων, της αλήθειας. Είμαστε η Νέα Δημοκρατία. Και στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις εξής προκλήσεις. Τα δημοψηφίσματα που πρόκειται να φέρει το Σεπτέμβριο ο κύριος Παπανδρέου. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Ξέρουμε ωστόσο ότι θα πρόκειται ασφαλέστατα για μια προσπάθεια εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, της λαϊκής αγανάκτησης, με έναν τρόπο πολύ παραπλανητικό. Έχουμε εκφράσει την ανάγκη να υπάρξει θεσμική και συνταγματική ρύθμιση για τα δημοψηφίσματα, ώστε να εκφράζεται η λαϊκή βούληση άμεσα σε μείζωνα θέματα. Αλλά χωρίς τέτοια ρύθμιση, δημοψηφίσματα σήμερα μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα. Γιατί αν θέτουν με εκβιαστικό τρόπο λάθος διλήμματα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένταση της λαϊκής οργής. Αλλά και αν αναδείξουν σωστά αιτήματα αλλαγής και τα θέσουν με σωστό τρόπο, ακόμα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κόσμος από την αγανάκτησή του και το σωστό να το καταψηφίσει. Και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Και να κάψουν έτσι, πριν την ώρα του, μια πιθανώς σωστή διαδικασία μεταρρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση μπορούν, αντί να εκτονώσουν, να πυροδοτήσουν τελικά τη λαϊκή οργή. Το έχουμε πει ήδη και το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Το καλύτερο δημοψήφισμα, αν το θέλει ο κύριος Παπανδρέου, εμείς το θέλουμε για τον τόπο, είναι οι εκλογές. Άλλη πρόκληση είναι η επαναδιαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα μας εμφάνιζε ως αλλαγή κάθε διόρθωση που αποφάσιζαν οι δανειστές όταν έβλεπαν ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Για παράδειγμα, είδαν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει σε αγορές το 11, ούτε το 12, ούτε το 13, ούτε το 14 και λένε ίσως το 15. Και μας έδωσαν τον περασμένο Μάρτιο την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου. Αλλά αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι αποτέλεσμα επαναδιαπραγμάτευσης. Ήταν κάτι που οι δανειστές μας αναγκάστηκαν να μας δώσουν γιατί έπεσαν έξω οι ίδιοι στις δικές τους προβλέψεις. Επαναδιαπραγμάτευση είναι να ζητάς αυτό που αρχικά κάποιος δεν θέλει να σου δώσει και να τον πείσεις να σου το επιτρέψει γιατί έχεις δίκιο. Γιατί διαφορετικά θα πέσει ακόμα περισσότερο έξω το πρόγραμμα που σου λέει να ακολουθήσεις. Εμείς προβάλαμε τις διαφορετικές θέσεις που οδηγούν σε επαναδιαπραγμάτευση. Προβάλαμε πέρσι, σας θυμίζω, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου. Και φέτος μπήκε στο πρόγραμμα, αν και προωθείται με τον πιο λάθος τρόπο. Προβάλαμε το συμψηφισμό οφειλών από και προς το Δημόσιο. Σου χρωστάει το Δημόσιο, δεν σε πληρώνει, του χρωστάς και πας μέσα. Και τώρα η Τρόικα αναφέρει ότι το αποδέχεται. Μένει να δούμε πότε θα το αποδεχθεί πλήρως και θα το κάνει πράξη κυβέρνηση. Προβάλαμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Στην αρχή την αρνήθηκαν, τώρα αρχίζουν και τη συζητούν. Εμείς θέτουμε τους στόχους, δηλαδή την επανεκκίνηση της οικονομίας, τη μείωση του χρέους. Τους θέτουμε και τους τρόπους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η κυβέρνηση απλώς περιμένει να δει τι θα απαντήσει η Τρόικα. Πανηγυρίζει όταν η Τρόικα απορρίπτει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και ύστερα σπέβδει να υιοθετήσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας μόνο αφού προηγουμένως και η Τρόικα τις υιοθετήσει. Αυτό δεν λέγεται επαναδιαπραγμάτευση. Και εν πάση περιπτώσει, επαναδιαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει από όσους προσυπέγραψαν το λάθος και από όσους δεν αντιστέκονται σε πιέσεις και καταφεύγουν μόνο σε συνεχείς εκβιασμούς του ελληνικού λαού. Επαναδιαπραγμάτευση μπορεί να γίνει μόνο από όσους ξέρουν που πατάνε, ξέρουν που πάνε, ξέρουν να διεκδικούν το δίκιο τους, ξέρουν να αντιστέκονται στις πιέσεις, ξέρουν να προωθούν το δημόσιο συμφέρον. Μια ακόμα πρόκληση είναι το κίνημα των αγανακτισμένων, το οποίο διωγγώνεται.
Απ' την αρχή εμείς χαιρετήσαμε το ειρηνικό, μαζικό, ακομμάτιστο, ακιδεμόνευτο του χαρακτήρα του. Και το γεγονός ότι συσπυρώνονται κρατώντας όχι κομματικά λάβαρα, αλλά ελληνικές σημαίες. Με ανησυχία όμως βλέπουμε κάποια σημάδια εκτροπής σε βία. Η βία είναι τυφλή και άδικη παντού. Την καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο, ξεκάθαρο, αυστηρό τρόπο. Αν το κίνημα των αγανακτισμένων χάσει τον ειρηνικό χαρακτήρα του, θα εκφυλιστεί γρήγορα. Θα προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στους αντιπάλους του ίδιου του κινήματος. Το ότι η κοινωνία αφυπνίζεται και αντιδρά είναι αληθινά ελπιδοφόρο. Αν όμως αυτή η αντίδραση μετατραπεί σε τυφλή, καταστροφική δηλαδή οργή, αυτό θα αποδειχθεί μοιραίο. Η δημοκρατία προχωράει με λόγο, όχι με κραυγές. Η δημοκρατία προχωράει ενώνοντας, όχι διασπώντας. Ξεπερνώντας εμπόδια, όχι πέφτοντας σε παγίδες των αντιπάλων της. Και επομένως δεν πρέπει να δίνουμε καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας. Και κάθε προσπάθεια η αγανάκτηση να μετατραπεί σε δημιουργική οργή για να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης, της ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας. Και να θυμάστε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτοί που επέβαλαν εκβιαστικά διλήμματα δεν είναι ίδιοι με εκείνους που αντιστάθηκαν στους εκβιασμούς. Αυτοί που υποχώρησαν σε κάθε είδους πιέσεις δεν είναι ίδιοι με εκείνους που αντιστέκονται στις πιέσεις. Και αυτοί που είδαν εγκαίρως τα διέξοδα δεν είναι ίδιοι, κύριε Παπαντρέου, με εκείνους που οδήγησαν στα σημερινά διέξοδα. Ευθύνες βέβαια υπάρχουν παντού. Κάθε λογικός άνθρωπος το λέει. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε απέναντι στην πατρίδα μας, στα παιδιά μας. Και δεν πρέπει να αφήσουμε την αγανάκτηση να γίνει μυσαλλοδοξία, γιατί τότε θα προσφέρουμε κακή υπηρεσία και στην πατρίδα και στα παιδιά μας. Κάθαρση ναι λοιπόν, αλλά όχι ισοπαίδωση των πάντων. Σεβασμός στο πνεύμα αγανάκτησης της κοινωνίας ναι, ανοχή στην πολιτική βία όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέμε προς κάθε κατεύθυνση. Ορισμένες ακόμα κρίσιμες παρατηρήσεις. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για εμπράγματες εγγυήσεις στο νέο ελληνικό χρέος. Να το πούμε ξεκάθαρα. Τις θεωρούμε απαράδεκτες και ούτε καν τις συζητάμε. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούσαμε με την κυβέρνηση. Ο κύριος Παπανδρέου, μάλιστα σας θυμίζω, είχε πει δημόσια ότι η μόνη εγγύηση που δίνει είναι το σπίτι του στο Καστρί. Τώρα το ξέχασε. Αν εκείνος το ξέχασε, εμείς δεν το ξεχάσαμε. Καμιά λοιπόν συζήτηση για εμπράγματες εγγυήσεις στο δημόσιο χρέος. Τώρα βλέπουμε κάποια διάθεση υπαναχώρησης στο ζήτημα αυτό και ελπίζω να τα μαζέψουμε. Η Ελλάδα δεν είναι αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης, είναι ο αδύνατος κρίκος μιας πανευρωπαϊκής κρίσης που πρέπει να στηριχθεί για να βγει όλη η Ευρώπη ισχυρότερη. Αντισταθήκαμε στις πιέσεις να υιοθετήσουμε μια πολιτική που βλάπτει τον τόπο για δύο λόγους, όχι για ένα μόνο. Αντισταθήκαμε ως Έλληνες, γιατί δεν ανεχόμαστε ότι βλάπτει τον τόπο μας. Αλλά αντισταθήκαμε και ως Ευρωπαίοι, γιατί καταλαβαίνουμε πως εκείνο που βλάπτει την Ελλάδα αποδυναμώνει πια και άλλα κράτη-μέλη και βλάπτει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Και τώρα αρχίζουν να το καταλαβαίνουν πολύ περισσότεροι. Αντιλαμβάνομαι ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να πάρθουν πολλές και δύσκολες αποφάσεις. Και πολλές θα κληθούμε να τις πάρουμε εμείς. Ξέρω ότι για να βγούμε τελικά από την κρίση θα υπάρξουν και δύσκολα και οδυνηρά μέτρα. Είμαι έτοιμος να προχωρήσω, αν υπάρχει σαφής και ορατή προοπτική, όχι αν μας βυθίζουν σε χειρότερο αδιέξοδο. Για να το πω αλλιώς, έχω το ρεαλισμό της δύσκολης διαχείρισης σε στιγμές κρίσης, αλλά διατηρώ και τον ιδεαλισμό της ελπίδας, χωρίς την οποία κανένας δεν μπορεί να αντέξει σε δυσκολίες. Και γι' αυτό, παράλληλα με τη στρατηγική διεξόδου από την κρίση, του ΖΑΠΙΟ 1 και 2, θα φέρουμε σύντομα και τις συνταγματικές αλλαγές που προτείνουμε, ώστε η κοινωνία να το αντιληφθεί αυτό, ότι εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε το ρόλο του απλού διαχειριστή. Ναι, χρειάζεται και διαχείριση, αλλά δεν θα είναι αυτός ο ρόλος μας μόνον.
Εμείς ζητάμε αλλαγή μοντέλου, αλλαγή υποδείγματος, σε μια αληθινή επανεκκίνηση, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά για τους θεσμούς, για την ίδια τη δημοκρατία μας. Εξάλλου τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι μόνο οικονομικά, ούτε οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική κρίση. Για παράδειγμα, έχουμε προτείνει στον κύριο Παπανδρέου την ψήφιση ενός νόμου για την πολιτική κάθαρση, να ελεγχθεί από σώμα ανεξάρτητων δικαστών το πόθεν έσχες όλων εκείνων που διατέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 και να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση αδικαιολόγητου πλουτισμού. Τι απλούστερο για να καθαρίσει ήρα από το στάρι. Τι απλούστερο. Τι σαφέστερο για να υπάρξει άμεση κάθαρση. Κι όμως δεν το φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση. Γιατί? Ακόμα τους το λέμε συνεχώς. Δεν θα ξαναμιλήσω για το πρόβλημα το τεράστιο το οποίο το αναδεικνύουμε συνεχώς, των παράνομων μεταναστών που έχουν διαλύσει ολόκληρες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Αλλά θέλω να πω ότι τα προβλήματα δεν τελειώνουν με το ΠΑΣΟΚ. Υποδομή στην περιφέρεια, όποιοι ζείτε στην περιφέρεια, το ξέρετε καλά, διαλύεται με τον Καλλικράτη. Εμείς καταλαβαίνουμε ακόμα ότι η κρίση έχει βαριές συνέπειες, το δέχομαι. Αλλά πώς να το κάνουμε? Η πυροπροστασία, για παράδειγμα, πρέπει να εξαιρεθεί από τη λιτότητα. Πληρώνουμε κάθε χρόνο βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές. Αν δεν καταβάλουμε τα ελάχιστα για την πυροπροστασία, θα μας κοστίσει πανάκριβα μια πύρινη καταστροφή. Και μερικά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, δεν μετριούνται και μόνο με τα χρήματα. Αυτό δεν είναι διαπίστωση. Είναι προειδοποίηση που κάνω προς την κυβέρνηση, που είναι ακριβή στα πίτουρα των ΜΚΟ και φτηνή στα αλεύρια της πυροπροστασίας. Ακόμα παλιότερα η κυβέρνηση μας ειρωνευόταν, για να μην πω ότι προέβαινε πολλές φορές σε απίστευτες ύβρεις, και τώρα ξαφνικά μας κάνει καθημερινές επιθέσεις φιλίας. Είναι στο πρόγραμμα των εκκλήσεων για συνεχή συνένεση. Εμείς και έτσι και αλλιώς την ίδια γραμμή κρατάμε. Στα σωστά στηρίζουμε, στα λάθη αντιστεκόμαστε. Αν θέλουν συνένεση, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τους ίδιους να διορθώσουν τα λάθη τους. Όχι να επιμένουν στα ίδια λάθη, να μας ζητούν στήριξη. Τους έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μία. Στήριξη στο λάθος δεν δίνω. Το κομματικό λάθος του ΠΑΣΟΚ θα το διορθώσω. Δεν θα το κάνω εθνικό λάθος. Και κάτι τελευταίο, φίλες και φίλοι, αγωνίστρες και αγωνιστές της παράταξης. Κάτι τελευταίο για μας, για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αρκεί να πείσουμε, απλώς να πείσουμε, ότι η κυβέρνηση έχει πλήρως αποτύχει. Αυτό είναι πια εύκολο. Πρέπει να αποδείξουμε κι εμείς ότι έχουμε συνειδητοποίησει την ανάγκη να κάνουμε τομή με το δικό μας παρελθόν και πως όταν κυβερνήσουμε θα κάνει και ο τόπος τη ρήξη του με το πιο κακό παρελθόν. Θα πρέπει να το εκφράζουμε αυτό. Θα πρέπει να το ακτινοβολούμε αυτό, ότι έχουμε έρθει για το καινούριο. Και θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, με σταθερότητα, με σαφήνεια και με δύναμη ψυχής. Περιμένω, για παράδειγμα, από τους ευρωβουλευτές μας συστηματική προβολή των θέσεών μας. Να μιλήσουν στον καθένα, να πείσουν τον καθένα. Εμείς δεν είμαστε κάποια συνέχεια με το χθες. Είμαστε η ρήξη με το χθες. Θέλουμε να θεμελιώσουμε ένα διαφορετικό αύριο και αυτό πρέπει να το δείχνουμε με κάθε τρόπο. Και κυρίως πώς? Με την καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Η νεολαία μας το κάνει ήδη. Μια νεολαία η οποία οφείλουμε
να την χειροκροτούμε, γιατί συνεχώς έχει μόνον επιτυχίες. Παίρνει συνεχείς πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες της ξεδιπλώνονται και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Η νεολαία αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, πέρα και πάνω από κόμματα. Δίνει διέξοδο δημιουργική στο ριζοσπαστισμό της. Εμείς καταφέραμε, μαζί με την ηγεσία της νεολαίας, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, να πολιτικοποιήσουμε ξανά την νεολαία. Να την πολιτικοποιήσουμε χωρίς να την καπελώσουμε. Και το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών αυτό ήτανε. Πέρασε το μήνυμα της ανάγκης για διάλογο, για ιδεολογία, για πολιτική, για μέθεξη με αυτά που γίνονται και συμβαίνουν γύρω μας. Αντίστοιχα λοιπόν πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπες οργανώσεις μας. Και αναφέρομαι σε όλες. Τομέαρχες, γραμματείς, στελέχη. Μετά τις 5 το απόγευμα, το λέω και το εννοώ. Να καλούν τον κόσμο. Να τους εξηγούν την πολιτική. Επικοινωνία καθημερινή με τον κόσμο. Επικοινωνία άμεση, επικοινωνία προσωπική. Η κοινωνία περιμένει να μας δει και να αλλάζουμε και να την πλησιάζουμε. Ξέρει ότι από εμάς θα έρθει εναλλακτική λύση. Και αν δεν το ξέρει ακόμα, σίγουρα το υποπτεύεται. Να πλησιάσουμε λοιπόν την κοινωνία σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό πια εξαρτάται από εμάς. Οι απόψεις μας έχουν δικαιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Το δίκαιο μας έχει αρχίσει και αναγνωρίζεται διεθνώς. Κάναμε τη διαφορά, πήραμε κεφάλαιες δημοσκοπήσεις. Όλος ο τόπος μας αντιμετωπίζει πια πολύ πιο φιλικά. Δεν μένει παρά να κάνουμε το τελευταίο μεγάλο βήμα. Το πιο αποφασιστικό. Να πλησιάσουμε εμείς οι ίδιοι τον κόσμο. Προσωπικά να τον πλησιάσουμε, να τον κερδίσουμε. Το πολιτικό πλεονέκτημα απέναντι στο Πασόκ το κερδίσαμε. Το δημοσκοπικό πλεονέκτημα το κερδίσαμε. Τώρα μένει να κερδίσουμε το πιο αποφασιστικό. Το ηθικό πλεονέκτημα. Να δείξουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και να πείσουμε ότι η δική μας διακυβέρνηση θα είναι η πρώτη φάση μιας νέας μεταπολίτευσης. Όχι η τελική φάση μιας παρακμής. Θα είμαστε η ρήξη με το παλιό. Αυτοί οι πρώτοι πρέπει να το πιστέψουν. Οι δικοί μας, τα δικά μας τα στελέχη. Εμείς οι ίδιοι. Και ύστερα να πείσουμε τους γύρω μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους μας, φίλες και φίλοι, τους επόμενους μήνες. Και αυτό το στοίχημα οφείλουμε να το κερδίσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τις εκλογές τις ζητήσαμε ήδη. Πολλοί στην ανάλυση τους και όλο και περισσότεροι λένε ότι οι εκλογές ίσως και να πλησιάζουν. Δεν πρέπει να χάνουμε λεπτό. Πρέπει μπροστά σε αυτή την πρόκληση της εποχής να είμαστε όρθιοι, γαλάζιοι και αποφασισμένοι. Να μην χάνουμε λεπτό. Θα είμαστε έτοιμοι για όλα. Να το ξέρετε, θα είμαστε και θα κερδίσουμε σε κάθε μάχη από εδώ και πέρα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλοκαίρι δεν υπάρχει. Αγώνα δίνουμε. Οι πάντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.